Άμεση χρηματοδότηση του ΣΟΤΑ για υλοποίηση έργων σε τομείς που έχουν καταγραφεί μεγάλες ανάγκες παρέχουν δύο νέα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε όχι τώρα, εδώ και χρόνια, αλλά βεβαίως μέσα στην κρίση αυτό το πρόβλημα έχει οξυνθεί, είναι το γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως ο πρώτος βαθμός, οι Δήμοι δηλαδή, έχουν επομιστεί πολλές αρμοδιότητες, ενώ παράλληλα και ειδικά τα τελευταία χρόνια μέσα στην κρίση έχουν, αν θέλετε, μειωθεί οι χρηματοδοτικές τους δυνατότητες. Οι πόροι τους οποίους έχουν στη διάθεσή τους για να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις. Με αυτή την έννοια έχουμε προσπαθήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, στο βαθμό βεβαίως του εφικτού, να ενισχύσουμε τους φορείς αυτοδιοίκησης με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση έργων στους Δήμους και τις περιφέρειες, με έμφαση στους τομείς της ίδρυυσης, της αποχέτευσης, της αγροτικής οδοποίησης, της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ και της αντιπλημμυρικής προστασίας. Το δεύτερο θα προορίζεται για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, την πιστοποίηση των παιδικών χαρών και την ανέγερση δημοτικών κτηρίων. Όπου παρουσιάσαμε και νέα αντίστοιχα εργαλεία. Ο στόχος που έχουμε είναι να αξιοποιήσουμε όλες τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί κακά τα ψέματα οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Οι ανάγκες αποτυπώνονται και, αν θέλετε, εκφράζονται και από τους ίδιους τους καθήλυνα αρμόδιους, τους δημάρχους και τα στελέχη της αυτοδιοίκησης. Και σε όλα τα περιφερειακά συνέδρια που έχουμε διοργανώσει ως κυβέρνηση σε συνεργασία με τις περιφέρειες το τελευταίο διάστημα. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι οι ανάγκες αυτές κυρίως έχουν να κάνουν με βασικές υποδομές. Δηλαδή με έργα τα οποία αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, με αγροτικούς δρόμους, με τη στήριξη δηλαδή πολύ βασικών υποδομών, τις οποίες έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες, για να μπορέσουμε μετά να κάνουμε και αυτή την συζήτηση περί ανάπτυξης, περί παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αν δεν λύσουμε αυτά τα προβλήματα, κάθε άλλη συζήτηση νομίζω δεν έχει και πάρα πολύ νόημα. Και με βάση τα όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, τα προγράμματα θα υλοποιηθούν εντός του 2018 από τα δύο Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες, θα μου επιτρέψετε να πω, και μία από τις βασικό σημείο κριτικής το οποίο κάνουμε στον τρόπο με τον οποίο, αν θέλετε, και το πολιτικό σύστημα τις προηγούμενες δεκαετίες διαχειρίστηκε και τους κοινοτικούς πόρους, είναι ότι είδαμε ότι δυστυχώς αντί να πάνε οι πόροι αυτοί, πολύ σημαντικά κεφάλαια, έτσι, τα τελευταία 30 χρόνια, από το 1986 δηλαδή που η Ελλάδα άρχισε να διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια, έχουν περάσει από τα ελληνικά ταμεία ευρωπαϊκοί πόροι, οι οποίοι ξεπερνάνε τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για θηριώδη ποσά, τα οποία αν είχαν αξιοποιηθεί ακριβώς για την ενίσχυση βασικών υποδομών, όπως αυτές οι οποίες ανέφερα, και η ποιότητα ζωής των πολιτών θα ήταν καλύτερα, αλλά βεβαίως και οι αναπτυξιακές προοπτικές των τοπικών οικονομιών θα ήταν πιο θετικές.